Καλησπέρα. Καταρχήν να σας συγχαρώ που μπήκατε στη διαδικασία να ακούσετε αυτό το δεκάλεπτο μήνυμα. Είμαι σίγουρος ότι οι πληροφορίες που εμπεριέχει σας ενδιαφέρουν απόλυτα και μπορεί και να σας ξαφνιάσουν. Λέγομαι Αλέξανδρος και είμαι ένας νέος Έλληνας. Δεν εκπροσωπώ κάποιο κόμμα και κανένα δόγμα. Υποστηρίζω όμως σαν Έλληνας το συμφέρον της Ελλάδας και όλων των Ελλήνων. Παρατηρώντας όμως τη σημερινή κατάσταση της χώρας μας, πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κρίση, διαφθορά, ανεργία, φτώχεια, άστεγοι, αυτοκτονίες και τα συνεχή σκάνδαλα που βλέπουμε και μας εξοργίζουν. Βλέπω τους συνομήλικούς μου να τρέχουν να φύγουν εκτός της Ελλάδας γιατί κάποιος τους έχει στερήσει το μέλλον εδώ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αποθέσει τις ελπίδες μας από τη μία κυβέρνηση στην άλλη και έχουμε αφήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας παραπλανούν, αποκρύπτοντας τα σημαντικότερα ζητήματα της χώρας και τις λύσεις που έχουν παρουσιαστεί. Για αυτές τις λύσεις θέλω να σας μιλήσω. Γνωρίζοντας φυσικά τη δυσκολία αυτού του έργου, μιας και πάει κόντρα σε ό,τι ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι περισσότεροι δεν έχετε ακούσει το όνομα Αρτέμις Όρας. Αλλά και όσοι το έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σας έχουν δώσει την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν απατεώνα. Ο Αρτέμις Όρας, λοιπόν, το 2012 κατέθεσε υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρεόγραφα 3α που έχουν εκδοθεί εναντί νόμιμου χρέους μεταξύ της δικαιούχου εταιρείας και της αμερικάνικης κυβέρνησης. Ο Αρτέμις Όρας είναι ο νόμιμος διαχειριστής αυτών των χρεογράφων, στέλνοντας και την πρότασή του σε όλους τους βουλευτές, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, πριν υπογραφεί το δεύτερο μνημόνιο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην κυβέρνηση να πάρει την εθνική κυριαρχία πίσω. Κάτι που τόσο εύκολα έδωσε στο πρώτο μνημόνιο. Στην πρόταση του Αρτέμις Όρα δεν απάντησαν και συνέχισαν ακάθεκτοι υπογράφοντας και το δεύτερο μνημόνιο. Εν συνεχεία, ο Αρτέμις Όρας κάνει μήνυση σε όλη τη Βουλή για εσχάτη προδοσία, κακουργηματική απιστία και παράληψη καθήκοντος. Ξέρω τι σκέφτεστε. Πού τα βρήκε τόσα λεφτά? Και ποιος είναι αυτός? Σιγά μην είναι αλήθεια. Όλοι το ίδιο σκεφτόμαστε. Εκεί λοιπόν ήρθε ένας αντιπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής και μετέπειτα υπουργός να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, κάνοντας μηνυτήρια αναφορά στον Αρτέμις Όρα για ανησυχία λαού, κατάλυση πολιτεύματος και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δηλαδή, ότι δεν είναι πραγματικά τα χρεόγραφα και η πρόταση που έχει κατατεθεί. Η δίκη έγινε στις 28 Αυγούστου του 2013. Σε αυτή τη δίκη που όλοι την περιμέναμε, ο Αρτέμις Όρας αθωώθηκε. Η απόφαση είναι με αριθμό 67650 κάθετος 13. Συγκεκριμένα ένα κομμάτι της απόφασης λέει: «Εάν υπάρξει απρόθεση ανατροπής της πολιτικής κατάστασης της χώρας, συνάγεται άλλωστε από το γεγονός της κοινοποίησης της προαναφερθήσας πρότασης εξαγοράς του ελληνικού χρέους σε όλα τα θεσμικά όργανα της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας της χώρας. Ουδέποτε οι κατηγορούμενοι επιδίωξαν την ανατροπή του πολιτεύματος ή την αλλαγή του συντάγματος. Αποδείχτηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμετακλήτου πλήρη εξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό έχει ενσωματωθεί σε 6 διεθνή γραμμάτια του Αμερικανικού Ταμείου, ονομαστικής αξίας εκάστου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό καταπιστεύματος και φυλάσσονται προς πίστοση και χορηγία της ελληνικής δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, τούτος προτίθεται να χορηγήσει το ανώτερο χρηματικό ποσό στο ελληνικό κράτος υπό τη μορφή δανείου, με διάρκεια αποπληρωμής 100 ετών και με επιτόκιο 0,5%. Οι όροι δε που έθεσε για την εκταμείευση του ποσού ήταν η διεξαγωγή λογιστικού ελέγχου από Επιτροπή Διεθνών Πραγματογνωμόνων υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου, προκειμένου να εξακριβωθεί το ακριβές ύψος του δημοσίου χρέους και η διεξαγωγή έρευνας και η απόδοση ευθυνών σε όσους είχαν στη διαχείρισή τους δημόσιο χρήμα. Από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχτηκε η αναλήθεια όσων υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι. Ειδικότερα, ουδόλως αποδείχτηκε η ανυπαρξία του ανωτέρου χρηματικού ποσού ή η πλαστότητα των τίτλων που το ενσωματώνουν. Όπως κατέθεσε ο Διευθυντής και Διαχειριστής Ομοσπονδιακού Πρακτορείου Μεταφοράς Μετοχών και Θεματοφύλακας των εν λόγω ομολόγων, το ποσό που αυτά ενσωματώνουν είναι πραγματικό.
Ο ίδιος δε προέβη σε έλεγχο των ομολόγων βάσει της Συριακής γραμμής αυτών και διαπίστωσε τη γνησιότητά τους. Επομένως, από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε η πλήρωση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος και για τον λόγο αυτό αμφότεροι κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν αθώοι. Μετά από μια τόσο ισχυρή απόφαση, δεν υπάρχει πια λόγος για την ανυπαρξία της πρότασης αυτής. Ο ίδιος άνθρωπος έχει δωρήσει και 8 από τις περιβόητες μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής σε 2 ΜΚΟ που στόχο έχουν την εξαγορά του δημοσίου χρέους. Οι μετοχές αυτές, σύμφωνα με τα ελληνικά δικαστήρια, είναι έγκυρες και νόμιμες. Από τη δωρεά αυτή και ύστερα από κοινοβουλευτικό έλεγχο, υπολογίστηκε και επικυρώθηκε ένας φόρος δωρεάς στο όνομα του Αρτέμι Σόρα, ύψους 27,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένας φόρος που μέχρι και τώρα δεν έχει εισπραχτεί, αναγκάζοντας τον πρώτο να κάνει μήνυση στο ΣΔΟΕ στις 31 Δευτέρου του 2012 για τη μη εισπράξη του φόρου, κάτι που είναι πρωτόγνωρο στα χρονικά. Και ενώ αυτές οι δύο τεράστιες προσφορές μένουν ανεκμετάλλευτες, ο Αρτέμις Σόρας στις 16 Πέμπτου του 2014 κάνει πρόταση για εξαγορά των προσπόληση μετοχών των τραπεζών που ανήκουν στο ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το χρηματικό αντίτιμο που προσφέρει για κάθε μετοχή είναι το διπλάσιο της ονομαστικής του αξίας. Μετά τη σιωπή και αυτών και μετά από μια εξώδικη πρόταση πρόσκληση, αναγκάζεται να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά του Συμβουλίου του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ και των εκπροσώπων της Τρόικα. Ξέρω ότι ακούγονται παράξενα όλα αυτά και μάλλον πολύ καλά για να είναι αληθινά. Έχουμε όμως ατράνταχτες αποδείξεις για ό,τι λέμε. Γι' αυτό το λόγο εμείς, οι ενεργοί Έλληνες πολίτες, ανοίγουμε γραφεία σε όλη την Ελλάδα, την ΕΣΥ, Ελλήνων Συνέλευσης, με νομικό πρόσωπο και ένα συγκεκριμένο καταστατικό που είναι φανερό σε όλους. Σε αυτά τα γραφεία ενημερώνουμε τους Έλληνες για όλα τα οικονομικά εργαλεία, ενωνόμαστε και απαιτούμε την άμεση εφαρμογή τους. Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν οι Έλληνες ενώνονται κάτω από ένα κοινό στόχο και σκοπό, τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε για ακόμα μία φορά. Η Ελλάδα βιώνει έναν οικονομικό πόλεμο. Και ένας οικονομικός πόλεμος για να κερδιθεί χρειάζεται οικονομικά όπλα. Τώρα τα έχουμε. Δεν μένει παρά να ενωθούμε όλοι στις ΕΣΥ και να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε το όνειρο της Ελλήνων πολιτείας πραγματικότητα. Μιας πολιτείας με πραγματική δημοκρατία, αξίες, αρχές και νόμους νομοτέλεια. Ελπίζω να σας δούμε σύντομα σε ένα από τα γραφεία μας της Ελλήνων Συνέλευσης σε όλη την Ελλάδα. Καλή συνέχεια. Αγαπητοί μου συνέλευτες, τα 600 δεν τα έχει ο Σόρας. Τα έχει όλος ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δεν είσαι, ούτε εσύ ούτε εγώ μόνο. Είμαστε όλοι μας. Η δημοκρατία είναι ελληνική και δεν είναι αριστερή, δεν είναι δεξιά, δεν είναι κανενός. Είναι μόνο των πολιτών. Αλλίωσαν τη δημοκρατία και την κάνανε πέσχητη ολιγαρχία. Χάθηκε το παιχνίδι χιλιάδων. Όλοι οι επικυριαρχοί προσπαθούν να πάρουν τον πλούτο του ανθρώπου, να του πούν ότι είναι φτωχός και να δυναστεύσουν για πάντα τον πλανήτη. Μην τους αφήσουν. Ενωνόμαστε στην Ελλήνων Συνέλευσης, στα δικά σου γραφεία. Έχουμε φτιάξει τεράστια λεωφόρο, να έρθετε. Είναι δικιά σας. Ελάτε να κυβερνήσετε τη χώρα σας. Ελάτε να μοιραστούμε. Μπορούμε όλοι μαζί να μοιραστούμε. Και όλου του Έλληνε ενωμένου. Ελάτε να δοκιμάσουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ελάτε, Έλληνες. Μόνο να ενωθείτε. Ελάτε για πρώτη φορά να δοκιμάσουμε την Ελλήνων πολιτεία. Χρήματα αποδεδειγμένα. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε να νικήσουμε. Τα παγκόσμια ταμεία είναι πλούτος δικό σας. Ποια χώρα έχει καλό σύστημα, ποια χώρα έχει καλή πολιτική, ποια χώρα έχει οικονομία, ταμεία. Τότε κύριε αποτύχατε. Ταμεία. Κάνω τεράστιο κάλεσμα. Έχουμε πολιτεία, τη φτιάξαμε. Έχουμε νόμο, έχουμε αρχές, έχουμε φορείς, έχουμε τα πάντα. Ελάτε να το λύσουμε. Είναι μεγάλη αποστολή που έχουμε συνέλληνες. Απανταχού της ΓΕΑ. Να εγκαθιδρυθεί η Ελλήνων πολιτεία. Να φουντώσει όλη η Ελλάδα. Να ξεπενταχτούν όλες οι ψυχές, οι καρδιές. Όλα τα παλικάρια μωρέ που έχει η Ελλάδα. Τι κάθομαστε λοιπόν και περιμένουμε. Η απελευθέρωση των Ελλήνων είναι μόνο στην ένωσή του. Ενωμένοι οι Έλληνες δεν νικήθηκαν ποτέ. Καλό όλους τους Έλληνες να είναι στον ελληνικό φορέα. Χωρίς κόμμα. Παρά μόνο την ελληνική μας σημαία.